σημερινό μας μενού είναι για κάθε γούστο. Συνταγές νόστιμες και υγιεινές που δεν θα αφήσουν κανένα παραπονεμένο. Το συνολικό μας μενού σε θερμίδες είναι μόνο 1.400. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει για τη σημερινή μας ημέρα. Ξεκινάμε το πρωινό μας με ψωμί τσιαπάτα ολικής άλεσης, με μαρμελάδα φράουλα και ένα ποτήρι γάλα χαμηλό σε λιφαρά. Το δεκατιανό είναι μια λαχταριστή φρουτοσαλάτα. Μεσημεριανό το κλασικό αμερικανικό μπέργκερ, αλλά θα δούμε και πώς μπορούμε να το πάρουμε σωστά πακεταρισμένο. Το απογευματινό είναι ανανάς. Ένα δροσιστικό φρούτο, ιδανικό για όλη την ημέρα. Και κλείνουμε το βραδινό με μια γκουρμέ συνταγή. Μανιτάρια γεμιστά, με διάφορα λαχανικά και μπουκές από χοιρινό φούρνο. Αν ακολουθήσετε τα 5 γεύματα που σας προτείνουμε, θα καταναλώσετε περίπου 1.450 θερμίδες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το πρωινό. Πάρα πολύ εύκολο. Τα υλικά που θα χρειαστώ είναι ένα ψωμί τσιαπάτα ολικής άλεσης, ένα ποτήρι γάλα χαμηλό σε λιπαρά και μαρμελάδα φράουλα. Ο συνδυασμός ψωμί με μαρμελάδα και ένα ποτήρι γάλα χαμηλό σε λιπαρά το κάνουν ένα ιδανικό πρωινό για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας γεμάτη ενέργεια και δυναμικά. Πρωινό. Τσιαπάτα με μαρμελάδα και φρέσκο γάλα. Υλικά για ένα άτομο. 2 φέτες τσιαπάτα, 40 γραμμάρια μαρμελάδα, 200 ml γάλα χαμηλό σε λιπαρά. Δυναμωτικό το πρωινό μας δίνει 380 θερμίδες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την πρωτοσαλάτα μας. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μισή μπανάνα, φρέσκες φράουλες, αποξηραμένα δαμάσκηνα και ένα χλάδι. Τώρα, αυτό είναι που θα δώσει όλη την ιδιαίτερη γεύση. Αποξηραμένα δαμάσκηνα. Τα δαμάσκηνα είναι πάρα πολύ θρεπτικά. Δεν περιέχουν πάρα πολλές θερμίδες. Κάνουν καλό στο στομάχι και στο έντερο. Και μια ιδιαίτερη φρουτοσαλάτα μαζί με αποξηραμένα και φρέσκα φρούτα. Δεκατιανό. Φρουτοσαλάτα. Υλικά για ένα άτομο. 2 αποξηραμένα δαμάσκηνα, 4 φράουλες, 1 αχλάδι, μισή μπανάνα. Το μίξ των φρέσκων και αποξηραμένων φρούτων μας δίνει 165 θερμίδες. Το μεσημεριανό μου για σήμερα είναι ένα κλασικό αμερικανικό φαγητό. Ποιο άλλο, το μπέργκερ φυσικά. Κοντά μου σε αυτή τη συνταγή έχω την Άντα, που είναι σπουδάστρια στο τμήμα τεχνικών μαγειρικής τέχνης του ΕΚΑΚΜΗ. Άντα, καλώς ήρθες πάλι στην κουζίνα του Eat & Fit. Καλώς ήρθες. Χαίρομαι που σε έχω ξανά κοντά μου. Κι εγώ. Λοιπόν. Μ' άρεσε πολύ η συνταγή προηγούμενη, αυτό ξανάρθα. Αυτή θα αρέσει πιο πολύ γιατί είναι ιδιαίτερη, είναι πιο υγιεινή. Ωραία. Όπως βλέπεις, κλασικό αμερικανικό μπέργκερ. Απλά έχουμε κάνει τις δικές μας πινελιές, τις δικές μας διαφορές. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ψωμί ολικής άλεσης, μοσχαρίσιο κυμά, κίτρινο τυρί χαμηλό σε λιπαρά, ένα κόκκινο κρεμμύδι, iceberg, μουστάρδα. Σαλάτα σπανάκι που την έχουμε ψιλοκόψει ήδη, μέλι, αλάτι και πιπέρι. Εδώ έχω πάρει μοσχαρίσιο κυμά, τον έχω αλέσει μόνο μια φορά, θέλω να είναι χοντροκομμένα τα κομμάτια. Λοιπόν, το κλασικό αμερικανικό μπέργκερ, ιδιαίτερα το μπιφτέκι που είναι το πιο σημαντικό, έχει δύο στατικά, τα ξέρεις αυτά? Αλάτι και πιπέρι. Ακριβώς. Γιατί στην Ελλάδα εδώ πέρα βάζουμε ντομάτες, πιπεριές, μπαχάρια, κρεμμύδια, ψωμί. Και δεν είναι μπέργκερ αυτό που τρώμε. Ο κυμάς είναι μια χαρά. Ξεκίνα λοιπόν να πλάθεις τα μπιφτέκια. Λοιπόν, για να δώσουμε μια ένταση στα ψωμάκια,
Θα βάλουμε λίγο αποξηραμένο θυμάρι. Μπορούμε να βάλουμε και ρίγανη. Ρίγανη, θυμάρι, γενικά ό,τι αποξηραμένο μυρωδικό θέλουμε. Απλά να δώσουμε μια πιο μεσογειακή γεύση στο ψωμί. Είναι έτοιμο. Βάλτε πάνω στο χαροτίγανο. Έχουμε κόψει τη σαλάτα, την έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά, την έχουμε στραγγίξει. Πώς μπορούμε όμως να την κρατάμε δροσερή? Θα πάρουμε ένα φύλλο χαρτί κουζίνας. Θα το βάλουμε στη βάση από το μπολ που μεταφέρουμε τη σαλάτα. Και θα ρίξουμε με το χέρι μας μερικές σταγόνες νερό. Απλά να βραχεί το μπολ. Ο λόγος είναι ότι θα κρατήσει υγρασία και τα λαχανικά μας θα μένουν τρυφερά. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο καλύπτουμε από πάνω τη σαλάτα. Προσθέτουμε μερικές σταγόνες πάντα κρύο νερό. Κλείνουμε καλά αεροστεγός. Και με αυτόν τον τρόπο η σαλάτα μας θα μείνει δροσερή εκτός ψυγείου. Θέλω να ξεκινήσουμε το dressing. Αμέ. Θα το φτιάξεις. Αμέ, εννοείται. Λοιπόν, μουστάρδα και μέλι. Δημήτρη, μήπως να βάλω κάποιο μπαχαρικό μέσα. Π.χ. γλυκό μπούκοβο. Πάρα πολύ ωραία ιδέα και ταιριάζει. Θα δώσει και ωραίο χρώμα στη σάλτσα και μια ιδιαίτερη γλυκή αλλά και πικάντικη γεύση. Να δούμε τι φτιάξαμε. Έτσι. Για δοκίμασαι και πες μου κι εσύ. Πάρα πολύ ωραία. Πικάντικο. Έρχεται η γεύση της μουστάρδας. Και στο τέλος κάτω μέλι. Πολύ ωραίο. Τι ωραία το μπιφτέκι. Δεν είναι τελικά μέτριο. Είναι καλοψημένο. Θα φας. Ευτυχώς. Εγώ θα συνεχίσω μία το μπάγκι. Λοιπόν, για να μην μας φύγει. Δεν κουνιέται πολύ το τίποτα. Θα βάλουμε και τη σος. Προτιμάμε να τη βάλουμε ξεχωριστά. Ακριβώς, γιατί θα μαραθούν τα λαχανικά γι' αυτό. Θα αφήσω λίγο το μπέργκερ να κρυώσει λίγο, μην το κλείσουμε αμέσως, γιατί οι υδρατμοί θα μαλακώσουν το ψωμί και δεν θα είναι τόσο γευστικό μετά. Το τέλειο συνοδευτικό. Πράσινη σαλάτα. Εγώ θα βάλω πάλι σπανάκι όπως βάλαμε και στο πακέτο. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε. Για δοκιμάσου να δεις, είναι ακόμα ζουμερό, άρχεται να έχει ψηθεί όπως θέλεις καλοψημένο. Είναι το κλασικό, ο κλασικός κιμάς, μόνο αλάτι και πιπέρι. Πάρα πολύ νόστιμο και πολύ ζουμερό. Χαίρομαι που σ' άρεσε, παρόλο που βγήκε καλοψημένο, αν και εγώ δεν το προτιμώ έτσι. Αλλά όντως είναι αρκετά ζουμερό. Άντα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα ξανά μαζί μου και φτιάξαμε αυτό το εύκολο πιάτο που όλοι το γνωρίζουμε. Και εγώ να σ' άρεσε. Πάρα πολύ, ναι. Πάρα πολύ. Μεσημεριανό. Αμερικάνικο μπέργκερ και πράσινη σαλάτα. Υλικά για ένα άτομο. Ένα ψωμί για μπέργκερ ολικής, 200 γραμμάρια μοσχαρίσιου κιμά,
μία φέτα τυρί light, κρεμμύδι, iceberg, σπανάκι, μία κουταλιά της σούπας μέλι, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα πικάντικη, θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Λατρεμένο γεύμα για όλους, με 380 θερμίδες αναμερίδα. Και το φρούτο της ημέρας σήμερα είναι ο ανανάς. 120 γραμμάρια ανανά περιέχουν μόνο 120 θερμίδες, γραμμάριο και θερμίδα. Απογευματινό. Ανανάς. 120 γραμμάρια ανανά μας χαρίζουν πολλές βιταμίνες και 120 θερμίδες. Θα έλεγε κανείς όχι σε ένα μασάζ? Δεν νομίζω. Το μόνο που χρειάζεστε είναι δύο μπαλάκια του τένις, ένα foam roller, κύλινδρο και μία κάλτσα, λίγο μακριά. Πόσο ανακουφίζουμε το πέλμα μας. Ρίξτε λίγο βάρος για να ανακουφίσετε όλα τα πονεμένα σημεία. Μετακινήστε το βάρος σας και βρείτε το σημείο που θέλετε να ανακουφίσετε. Με το μπαλάκι μπορείτε να βρείτε τα trigger points, μικρούς κόμπους ή συμφύσεις και να τους ανακουφίσετε. Πραγματικά, μιλάμε για μεγάλη ανακούφιση. Κάθεστε και τοποθετείτε τα δύο μπαλάκια πάνω από το ιερόστο, στη μέση σας, δεξιά-αριστερά της σπονδυλικής στήλης. Μήπως πονάτε? Μάλλον δεν είστε fit. Χαρίστε ένα μασάζ στον εαυτό σας και ανακουφιστείτε. Eat and fit. Και κλείνουμε σήμερα το βραδινό με ένα γκουρμέ και πεντανόσιμο πιάτο. Μανιτάρια πορτομπέλο γεμιστά με ρατατούι λαχανικών και χοιρινό φούρνο. Τι πιο τέλειο, τι πιο νόστιμο. Τα υλικά που θα χρειαστώ είναι μανιτάρια πορτομπέλο, κρέμα τυρί, χοιρινό φούρνου, κρεμμύδι, διάφορα λαχανικά όπως μελιτζάνες, κολοκύθια και πιπεριές, αλάτι πιπέρι, ελαιόλαδο και μπαλσάμικο. Άμα δεν βρείτε πορτομπέλο, χρησιμοποιήστε μεγάλα λευκά μανιτάρια, τα λεγόμενα σαμπινιόν. Δεν θα βγάλω καθόλου τη φλούδα απ' έξω, θέλω να υπάρχει, εμένα μου αρέσει, δίνει μια ωραία γεύση, απλά καθαρίζω μέσα το μαύρο με ένα κουτάλι. Θα τα βάλουμε σε ένα ταψί, να τα έχουμε έτοιμα μετά να τα γεμίσουμε και να τα περάσουμε απευθείας στο φούρνο. Θα βάλουμε λίγο αλάτι και θα τα ραντίσουμε με ελάχιστο ελαιόλαδο, απλά να δώσουμε έξτρα γεύση και έξτρα άρωμα. Και ξεκινάμε πρώτα κόβοντας το κρεμμύδι. Άμα είναι πάρα πολύ μεγάλο το κρεμμύδι, θα βάλουμε μισό. Σε πολύ ψηλό καρέ, όπως και όλα τα λαχανικά. Αυτό το πιάτο είναι τόσο νόστιμο που μπορεί να το πεις ένα τέλειο γκουρμέ πιάτο, γιατί φρέσκα λαχανικά σε συνδυασμό με το χοιρινό φούρνο το κάνουν ακαταμάχητο. Πάμε λοιπόν όμως να ξεκινήσουμε το ρατατούι που σας είπα. Τι είναι το ρατατούι? Είναι ποικιλία φρέσκων λαχανικών και άμα θέλουμε να βάλουμε διάφορα μυρωδικά όπως θυμάρι, ρίγανη, ματζουράνα. Θα κόψω τις μελιτζάνες μισό εκατοστό σε πάχος, κατά μήκος και κατά πλάτος.
Και μετά θα έχω πολύ μικρό καρεδάκι. Όπως αυτό εδώ πέρα. Θέλω να είναι αυτό το μέγεθος, δεν θέλω να είναι πιο χοντρό, ούτε πιο λεπτό. Και ξεκινάμε να προσθέτουμε σιγά σιγά τη μελιτζάνα. Θα βάλω μια πράσινη πιπεριά κέρατο. Θα προσθέσουμε και το καρότο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως κόψαμε τη μελιτζάνα, την πιπεριά και το κρεμμύδι. Και φυσικά το τέλειο συστατικό, χοιρινό φούρνου. Μισή φέτα κατά μήκος και ένα εκατοστό πάχος είναι ακριβώς 120 γραμμάρια όσο χρειαζόμαστε για τα μανιτάρια. Και στο τέλος, μία ντομάτα. Και ο λόγος για να δώσει ένα ωραίο κόκκινο χρώμα και να είναι χυμώδες στο ρατατούι. Αυτό όμως που θα δώσει την τέλεια γεύση στο ρατατούι, φρέσκο θυμάρι. Μη φοβάστε, βάλτε άφοβα αρκετή ποσότητα. Για να βγουν όλα τα αρώματα, όλη η χυμή, από το κάθε λαχανικό θα προσθέσουμε ελάχιστο νερό. Πάρα πολύ λίγο. Θα το αφήσω 2 λεπτά σε μέτρια φωτιά να χυλώσει. Θα βάλουμε στο κορνέ την κρέμα τυριού. Πάντα επιλέγουμε light. Και ξεκινάμε να γεμίζουμε τα μανιτάρια. Απαλές κινήσεις. Λίγο αποξηραμένο θυμάρι από πάνω στο τυρί. Και πάμε να τα ψήσουμε στους 180 βαθμούς για 10 με 12 λεπτά. Τα αρώματα είναι απίστευτα. Πάμε λοιπόν να σερβίρουμε. Βάλουμε και λίγο σιρόπι μπαλσάμικο από πάνω. Το πιάτο είναι έτοιμο. Μια μερίδα αντιστοιχεί σε 3 μανιτάρια. Μην το βλέπετε έτσι απλό λαχανικά και τυρί. Προσοχή, περιέχει 400 θερμίδες. Είναι ένα εύκολο αλλά πάρα πολύ γκουρμέ πιάτο. Βραδινό. Μανιτάρια πορτομπέλο γεμιστά με λαχανικά και χοιρινό. Υλικά για 2 άτομα. 120 γραμμάρια χοιρινό φούρνου. 6 μανιτάρια πορτομπέλο. 160 γραμμάρια τυρί κρέμα light. 1 μελιτζάνα. 2 πιπεριές. 1 ντομάτα. 1 καρότο. 1 κρεμμύδι. Κρέμα μπαλσάμικο. Ελαιόλαδο. Θυμάρι. Αλάτι και πιπέρι. Γκουρμέ και πολύ νόστιμο το βραδινό μας με 400 θερμίδες στην κάθε μερίδα.
Το μενού μας σήμερα είχε πρωινό, τσιαπάτα με μαρμελάδα και φρέσκο γάλα. Δεκατιανό, φρουτοσαλάτα. Μεσημεριανό, αμερικάνικο μπέργκερ και πράσινη σαλάτα. Απογευματινό, ανανάς. Βραδινό, μανιτάρια πορτομπέλο γεμιστά με λαχανικά και χοιρινό. Μετά από αυτό το καταπληκτικό βραδινό, ολοκληρώσαμε τα 5 γεύματα της ημέρας. Είμαι σίγουρος πως και εσείς θα αγαπήσετε τη σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Καλό σας απόγευμα!